Πώς ανήσυχη, καλό απόγευμα σε όλους. Πώς πέρασες το Πάσχα. Ό,τι καλομάθατε και το είπατε μόνοι σας. Ναι, καλομάθαμε η αλήθεια. Πώς πέρασες το Πάσχα σου. Πέρασα πολύ ωραία το Πάσχα. Κατά κρύβεται η Κυριακή του Πάσχα, επέστρεψα στο χώρο του εγκλήματος, ήμουν στην Καλαβασό. Ναι. Τη Δευτέρα το Πάσχα ήμουν στην Πάφο. Την Τρίτη του Πάσχα κοιμήθηκα πάρα πολύ και ξεκουράστηκα. Ναι. Και από χθες ξανά δουλειά. Ξανά δουλειά. Οικογένεια, κάτι τη Δευτέρα του Πάσχα στην Πάφο. Και ποιο θα ήμασταν, παιδί μου, στην Πάφο, με όλη την ίδια. Είπα να ρωτήσω, να είμαι σίγουρο. Οικογενειακά, οικογενειακά. Και εμείς χαλαρά, φάγαμε, ήπιαμε, παίξαμε τα πασχαλινά μας παιχνίδια. Αυτά. Όλα τα ωραία που θέλουν οι μέρες. Ναι. Πολύ φάει η Θεκλά μου. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Δεν πειράζει. Είναι μία από τις απολαύσεις της ζωής του φαγητού. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνούμε όλοι μαζί σου. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έγινε viral τις τελευταίες μέρες και μετά από μία δήλωση την οποία είχε κάνει και η Σμαράγδα Καρύδιο, που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Χατζη Νικολάου, για τα παιδιά. Και τελικά τα παιδιά φέρνουν την ευτυχία, ή τελικά είμαστε γεννημένοι όλοι για να γίνουμε γονείς σε αυτή τη ζωή. Πολύ ωραίο ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι παραξενεύτηκα όταν είδα διάφορα εξωφρενικά, θα έλεγα, σχόλια και εκτός τόπου και χρόνου. Αρνητικά σχόλια για κάποιες από τις δηλώσεις της γνωστής ηθοποιούς Σμαράγδας Καρύδη σε μια πρόσφατη συνέντευξη. Η γυναίκα είπε πολύ απλά ότι η ίδια επέλεξε για τον εαυτό της να μην γίνει μητέρα. Ναι. Και διαβάζοντας αυτά που είπε και ακούγοντας τα κιόλας σε βίντεο, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ψυχολογημένη απόφαση και τοποθέτηση. Από τη στιγμή που η ίδια θεωρεί ότι ήταν καλύτερο για τη ζωή της να μην γίνει μητέρα, πάρα πολύ ορθά έπραξε. Mm-hmm. Και κανείς δεν θα έπρεπε, κυρίως και στο φως όλων των καινούριων εξελίξεων που μαθαίνουμε για διάφορα ζητήματα τον τελευταίο καιρό που είναι στην επικαιρότητα, να πιέζουμε τον οποιοδήποτε να γίνει γονιός και να θεωρούμε ότι αν κάποιος γίνει γονιός, αυτό θα τον κάνει αυτόματα τον ίδιο ευτυχισμένο, θα κάνει τα παιδιά αυτόματα πολύ τυχερά που θα έχουν γονιό ή που θα έχουν γεννηθεί και ότι γενικότερα η γονεϊκότητα είναι κάτι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ ευχάριστο. Mm-hmm. Όχι, είναι δύσκολο πράγμα η γονεϊκότητα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Mm-hmm. Και κατά τη γνώμη μου και ως γυναίκας και ως μητέρα και κατά τη γνώμη μου ως γυναίκα, ως μητέρα και ως ψυχολόγος, θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γινόμαστε όλοι γονείς. Και δεν είναι όλοι οι γονείς γονεϊκοί, δεν είναι όλες οι μητέρες μητρικές, δεν είναι όλοι οι πατεράδες πατρικοί. Και βρίσκω πολύ έντιμη τη στάση των ανθρώπων οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους ο καθένας λέει «Εγώ δεν επιλέγω να γίνω γονιός». Αυτοί οι άνθρωποι δεν βλάπτουν κανένα. Αντιθέτως, αυτοί οι οποίοι γίνονται γονείς χωρίς να το θέλουν πραγματικά, επειδή τους έχει πιέσει η κοινωνία, επειδή έτσι είναι το σωστό ή επειδή γιατί εγώ να διαφέρω από τους άλλους, ναι, μπορεί να γίνουν πολύ κακοί γονείς. Ή όλοι εκείνοι οι οποίοι πιέζουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τους γείτονές τους, τους γνωστούς τους, πότε θα κάνεις παιδιά, πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις παιδιά, και εκείνοι εγκληματούν εις βάρος των παιδιών που θα προκύψουν κάτω από κοινωνικές πιέσεις. Ναι. Πάντοτε κατά τη γνώμη μου και κατά την πείρα μου. Μπορούμε να καταλάβουμε πότε είμαστε έτοιμοι να γίνουμε γονείς? Είναι κάτι αναπάντητο αυτό? Πρέπει το να γίνουμε για να καταλάβουμε. Το βιολογικό ρολόι. Υπάρχει αυτό το βιολογικό ρολόι? Κοιτάξτε, είναι μια πολύ αφηρημένη έννοια το βιολογικό, ναι, ρολόι, είναι μια κοινωνική κατασκευή. Η φίλη σας εκεί που είναι και κοινωνιολόγος θα ξέρει καλύτερα από μένα να το εξηγήσει αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που ονομάζεται. Αγάπη μου, ξέχασα το όνομά σου. Φανή. Φανή μας, η Φανή μας. Φανή μου, συγγνώμη. Όχι, κανένα θέμα. Φανή. Αλλά συμφωνώ, ναι. Είναι μια κοινωνική κατασκευή το βιολογικό ρολόι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε διάφορες ορμόνες στο αίμα μας, και αρσενικές και θηλυκές και ανδρικές και γυναικείες ορμόνες. Κάποιοι άνθρωποι έχουμε ψηλότερη λίπητο, κάποιοι άλλοι έχουμε χαμηλότερη λίπητο. Κάποιοι άνθρωποι είναι μεγαλωμένοι με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να νομίζουν ότι θέλουν να γίνουν γονείς, χωρίς την πραγματικότητα να γνωρίζουν τι σημαίνει είμαι γονέας, είμαι γονιός. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση το να γίνεις γονιός και προτού το κάνεις, όποιος και να είσαι, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να το μελετήσεις, να μιλήσεις με ανθρώπους που είναι ήδη γονείς,
να διαβάσεις κάποια βιβλία σε σχέση με τη γονεϊκότητα, κάποια βιβλία ψυχολογικά, ψυχοεκπαιδευτικά, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια βιβλία, να ενημερωθείς για το ζήτημα και να πάρεις αυτή την ευθύνη, γιατί περί ευθύνης πρόκειται, έχοντας υπόψη σου ότι δεν είναι μόνο όπως το παρουσιάζουν οι διαφημίσεις των βρεφικών γαλάτων, των παιχνιδιών για παιδιά και γενικότερα δεν είναι τα πράγματα τόσο λαμπερά όσο νομίζουμε. Έχουν όμως, υπάρχουν χαρούμενες στιγμές στη γονεϊκότητα και στη μητρότητα και στην πατρότητα, όμως έχει πάρα πολύ ευθύνη. Εδώ ένα σκύλο υιοθετής και σε ταλαιπωρεί. Το παιδί είναι επί 10. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όμως, Θέκλα μου, έχουν έτσι, φτιάχνουν έτσι όμορφα πακετάκια, κουτάκια με περιτύλιγμα για το τι σημαίνει οικογένεια, παιδί κτλ. Έβαλα την πλάκα μου, Ανδρέα, όταν είδα ένα βίντεο στο οποίο είχε μέσα αναρτήσεις της γυναίκας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι κρατούμενη και κατηγορείται για τη δολοφονία της κόρης της. Είδα αναρτήσεις που έκανε στο Facebook, κάποια οικονομηνήματα και βιντεάκια, τα οποία τα έβλεπα προηγουμένως να τα αναρτούν μητέρες από ξενότριες και έκανα εμετό, κυριολεκτικά. Μιλάμε, έχει 4-5 χρόνια που παρατηρούσα σε κάποια προφίλ ανθρώπων οι οποίοι αποξενώνουν τα παιδιά τους από τον πρώην άνδρα τους ή από την πρώην γυναίκα τους, κάποια ηλίθιες αναρτήσεις, οι οποίες θεωρούν ότι από τη στιγμή που μία γυναίκα είναι μητέρα, αυτό την κάνει τέλεια μητέρα, η Αγία Μητέρα. Θεωρούν αρρωστημένους τρόπους σύνδεσης, ως υγιείς τρόπους σύνδεσης, που εξυμνούν τη συνεξάρτηση, για παράδειγμα, τη θυματοποίηση του άντρα στην οικογένεια, τη θυματοποίηση της γυναίκας στην οικογένεια. Και γενικά οι άνθρωποι θεωρούμε ότι οτιδήποτε βλέπουμε κάπου τυπωμένο, παλιότερα το βλέπαμε τυπωμένο ή κάπου αναρτημένο, ότι εφόσον είναι στο διαδίκτυο, εφόσον είναι στην τηλεόραση, εφόσον είναι στην εφημερίδα, εφόσον είναι σε κάποιο περιοδικό, σημαίνει ότι είναι και σωστό. Δεν είναι όλα σωστά. Πραγματικά ζούμε σε μία συνθήκη που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες, αλλά δεν έχουμε όλη την κατάρτιση για να μπορούμε να διαχωρίζουμε τις ασφαλείς πληροφορίες από τις επικίνδυνες πληροφορίες. Τσιτάτα του τύπου «μάνα είναι μόνο μία» και «μόνο η μάνα αγαπάει το παιδί της» και «κανείς άλλος δεν το αγαπάει» και διάφορα τέτοια είναι επικινδυνότατα. Και ελπίζω μετά από το τεράστιο σοκαρισμό που έχει δεχθεί η ελληνική και η κυπριακή κοινωνία, όλα αυτά που από την πρόσφατη επικαιρότητα και από την υπόθεση που εξετάζεται για παιδοκτονία μητέρας και μάλιστα εις τριπλούν, να αρχίσουμε να ξυπνάμε λίγο και να μην θεωρούμε ότι όποιος γέννησε, στην ουσία γυναίκα τύχτηκε, ο άνδρας γεννάει με βάση την αρχαία, με την ελληνική γλώσσα, όποιος έχει γίνει γονιός, ρε παιδί μου, ότι είναι και άξιος γονιός. Σίγουρα, Θέκλα μου, δεν προορίζονται όλοι για γονείς, ενώ αυτό βλέπεις όμως να αλλάζει μέσα στα χρόνια στην κοινωνία μας, στην κοινωνία της Κύπρου τουλάχιστον, να υπάρχει μια αλλαγή δηλαδή ως προς πώς βλέπουμε το να κάνουμε οικογένεια και το να κάνουμε παιδιά, επειδή αυτές οι υποχρεωτικές νόρμες, ας πούμε, καταπιέζουν σίγουρα πολλούς ανθρώπους. Άλλαξε όμως λίγο μέσα στα χρόνια, νομίζεις? Νομίζω είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Και παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν παντρεύονταν, αλλά είχαν μία περιθωριοποίηση στην κοινωνία. Υπεργένεις, ήταν γεροντοκόροι, τους αντιμετώπιζε η κοινωνία αρνητικά, ενώ μπορεί να ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι, να ήταν πολύ δημιουργικοί. Και πολύ ευτυχισμένοι. Να ήταν χρήσιμοι για τον εαυτό τους και τους άλλους γύρω τους, και όμως η κοινωνία τους περιθωριοποιούσε λόγω του ότι δεν είχαν επιτύχει να μπουν στα κουτάκια που η κοινωνία θέλει όλους τους ανθρώπους να μπαίνουν. Δεν θέλω να θεωρηθεί ότι είμαι εναντίον του γάμου ή εναντίον της μητρότητας ή της πατρότητας, καμία σχέση. Είμαι τόσο πολύ υπέρ του γάμου, είμαι τόσο πολύ υπέρ της μητρότητας και της πατρότητας, που θεωρώ ότι πρέπει να τα κάνουμε μόνο όταν είμαστε πραγματικά έτοιμοι και το θέλουμε πραγματικά εμείς και είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας αυτές τις υποχρεώσεις και όχι επειδή έτσι μας είπαν. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι στην κοινωνία μας, στις μέρες μας, αργούν περισσότερο να πάρουν απόφαση για γάμο, και αργώντας να πάρεις απόφαση για γάμο είναι πιο πιθανό να πάρεις πιο ωραία απόφαση.
Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι το αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να παντρευτούν, δεν τους ταιριάζει ο γάμος και το υποστηρίζουν, παρόλο που δέχονται πόλεμο συνήθως από τις οικογένειες. Ακόμα ένα στερεότυπο εδώ στην Κύπρο. Ναι. Και επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που αποφασίζουν να γίνουν γονείς χωρίς να. Όχι με τον παραδοσιακό τρόπο. Και χαίρομαι αυτές τις περιπτώσεις γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά συνειδητοποιημένος ένας άνθρωπος για να προχωρήσει, για παράδειγμα, μια γυναίκα να κάνει παιδί μόνη της. Είναι μεγάλη απόφαση που σημαίνει ότι γνωρίζει πολύ συνειδητά τι κάνει και είναι μια αξιόλογη πράξη. Χωρίς να θεωρώ ότι όλα τα παιδιά πρέπει να γεννιούνται με αυτόν τον τρόπο, αλλά το γεγονός ότι η κυπριακή κοινωνία σήμερα είναι δεκτική, περισσότερο δεκτική από παλιότερα σε νέους τρόπους οικογενείων, είναι εξαιρετικά θετικό. Και υπάρχουν και πρότυπα και πέρα από τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας που μπορεί ο καθένας μας να γνωρίζει από την συναναστροφή του, υπάρχουν και άτομα στην πολιτική που μπορώ να σκεφτώ δύο περιπτώσεις. Εγώ τη φίλη Σάβια σκέφτηκα αυτή τη στιγμή που θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά τολμηρή η πράξη της και τη χαίρομαι. Και νιώθω ότι το παιδί της έχει έρθει στον κόσμο με πολύ αγάπη. Και έχει βοηθήσει στο να δώσει μήνυμα θετικό προς πολλούς ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονταν ότι ήταν έτοιμοι να γίνουν γονείς, αλλά δεν είχαν δίπλα τους το κατάλληλο πρόσωπο να ταιριάξουν και να φτιάξουν οικογένεια με το πρόσωπο αυτό. Γιατί έχουν αλλάξει εποχές, όχι με την έννοια ότι έχουν χαλάσει οι άνθρωποι, αλλά πλέον γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα γύρω από την ψυχολογία, γύρω από την ψυχολογία των σχέσεων και είμαστε πιο προσεκτικοί. Και παλιότερα θα μπαινε εύκολα ένας άνθρωπος σε ένα γάμο ατέριαστο, γιατί θα έλεγε άντρας να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Στην εποχή μας όμως σήμερα υπάρχουν τόσα πολλά διαζύγια, που έχουμε τόση πολλή ευαισθητοποίηση γύρω από τη βία στην οικογένεια κλπ. Το καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο τέρι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ιδιότροποι, έχουν κάποιο πρόβλημα ήδη. Απλώς γνωρίζουμε περισσότερα σήμερα. Ακριβώς. Και ό,τι δεν γίνεται καταπιεστικά, γίνεται στο τέλος καλύτερα και είσαι πιο ευτυχισμένος βασικά, όποια και αν είναι αυτή η απόφαση. Και είναι, εγώ πιστεύω στην ιερότητα της μητρότητας, αλλά όταν αυτή γίνεται με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Δεν είναι όλες οι μητέρες ιερά τέρατα. Ναι. Δεν είναι όλες οι μητέρες άξιες σεβασμού. Δεν είναι όλοι οι πατεράδες άξιοι σεβασμού. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί γονείς οι οποίοι κακοποιούν τα παιδιά τους με διάφορους τρόπους. Ναι. Και είναι το λιγότερο πιστοδρομικό να επιτίθεται μια κοινωνία σε μια γυναίκα η οποία λέει ξεκάθαρα, εγώ προσωπικά δεν ήθελα να γίνω μητέρα, γιατί ξέρω τον εαυτό μου ότι δεν άντεχα να το κάνω. Ή αν το έκανα, λέει, θα ήμουν τόσο πολύ προσκολλημένη πάνω στο παιδί που θα το έπνιγα. Ναι. Αυτό για μένα είναι υπευθυνότητα. Είναι λεβεντιά, δεν είναι κάτι να το κατηγορήσεις. Και ειλικρινές. Ακριβώς, ναι. Και διάβασα κάποια σχόλια όταν περνάει η μπογιά σου και μείνεις μόνη σου, τι θα κάνεις. Δηλαδή τα παιδιά τα κάνουμε για να μας γυροκομούν. Ή για να τους έχουμε για παρέα. Σίγουρα όχι. Κατά τη γνώμη μου, τα παιδιά τα κάνουμε για να τα υπηρετούμε και να τα προστατεύουμε και να τα φροντίσουμε μέχρι να ηλικιωθούν. Ακριβώς. Δεν τα κάνουμε για να μας υπηρετούν. Και μετά να παίρνουν τον δρόμο το δικό τους. Έτσι ακριβώς. Να τους δίνουμε τα εφόδια που χρειάζονται για να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Όχι για να. Για αυτά που είναι μια ευθύνη να φέρεις νέους ανθρώπους. Ακριβώς. Τεράστια ευθύνη. Και είναι θαραλέοι άνθρωποι που παίρνουν αυτή την ευθύνη συνειδητά. Είναι επιπόλαιοι και επικίνδυνοι αυτοί που παίρνουν αυτή την ευθύνη χωρίς να συνειδητοποιούν την ευθύνη πέρα. Αγαπημένοι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που στην παρέα μας. Την άλλη εβδομάδα θα είσαι εδώ. Δεν θα ξαναξεχάσω το όνομά σου. Κανένα πρόβλημα. Είσαι τόσο συμπαθητική και γλυκιά. Θα είσαι στην παρέα μας την άλλη εβδομάδα ή να μην το πούμε από τώρα. Λοιπόν, θα είσαι στην παρέα μας την άλλη εβδομάδα από κοντά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Θεκλά μου.